Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί σε μία ακόμα εκπομπή για να εξετάσουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις με αφορμή τα τελευταία γεγονότα. Και είναι πάρα πολλά. Απόψε θα εστιάσουμε σε μία συγκεκριμένη πτυχή, η οποία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί σχετικά μία νέα εισαγωγή στον κόσμο της ανάλυσης, της γεωπολιτικής και της διπλωματίας. Είναι απόψε μαζί μας για να τα συζητήσουμε ο γνωστός γεωπολιτικός αναλυτής και διεθνολόγος Βασίλης Κοψαχίλης και φίλος. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Λαύρο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, το βιβλίο το οποίο έχει συγγράψει και κυκλοφόρησε προκαιρού δεν μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο. Αναφέρομαι στο βιβλίο «Γεωεπιχειρηματίες από τον Ιάσονα στον Μάσκ, στον Έλον Μάσκ», στο οποίο εισάγει στο ελληνικό κοινό την έννοια της γεωεπιχειρηματικότητας, δηλαδή τον ρόλο που παίζουν οι μεγάλες εταιρικές επιχειρηματικές μονάδες στην γεωπολιτική, στην πολιτική, στην διπλωματία, στην οικονομία, παντού. Με αφορμή την σύλληψη πρόσφατα του ιδρυτή και επικεφαλής του Telegram, του Pavel Durov, στην Γαλλία, προφανώς με πολιτικές προεκτάσεις, και με αφορμή επίσης την δημόσια ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση που έχει σπάσει μεταξύ του Elon Musk από τη μία, του επικεφαλής του X, και των υπολείπων του Facebook, Zuckerberg κλπ., το βιβλίο σου καθίσταται απόλυτα επίκαιρο και επιβεβαιωτικό των εξελίξεων. Λοιπόν, οι γεωεπιχειρηματίες είναι μονάδες, απρόσωπα, επικεφαλής σχηματισμοί, οι οποίοι παίζουν γεωπολιτικό και διπλωματικό ρόλο, σωστά? Ακριβώς. Κοίταξε, τη δουλειά έχω ξεκινήσει στις 11. Ήθελα να χάσει να διακρίνει αυτό που γενικά και αόριστα λέγεται για την παρέμβαση ανθρώπων της αγοράς, ανθρώπων με εξαιρετικό πλούτο, στα πολιτικά δρόμενα. Είναι λοιπόν άλλο πράγμα το να είσαι μεγαλοεπιχειρηματίας και απλά να κάνεις business, άμα να είσαι άρχης και ξένος από μια συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση σε μια χώρα, και τελώς άλλο πράγμα να είσαι γεωεπιχειρηματίας, ποιοι είναι, ποιο είναι το προφίλ τους, είναι αυτόνομες προσωπικότητες ή επιχειρηματικές οντότητες, οι οποίες κρίνονται από οποιαδήποτε άλλη μορφή, διότι έχουν, εκτός από την οικονομική ισχύ, έχουν και μία συγκεκριμένη ιδεολογία, είναι φορείς συγκεκριμένης ιδεολογίας, την οποία θέλουν να επιβάλλουν ως κρατική διεθνή πολιτική. Αυτή είναι η μεγάλη τους διαφορά. Και άρα δεν κάνουν, δεν κάνουν μόνο business, ότι έχουν και πολιτική ατζέντα, ιδεολογική και πολιτική ατζέντα. Φτάνουν κάποια στιγμή να βάζουν ολόκληρη την περιουσία τους, να την επενδύουν, προκειμένου να πετύχουν, να εγκαθιδρύσουν την άποψη που έχουν για τα διεθνή παγκόσμια πράγματα, να την κάνουν διεθνή νόρμα. Δηλαδή κάποια στιγμή πάβει να τους ενδιαφέρει το εμπορικό κέρδος, έχουν πια τόσο πολύ μεγάλη περιουσία, που την επενδύουν προκειμένου να δουν συγκεκριμένες ηγεσίες, συγκεκριμένες προτάσεις στην παγκόσμια πολιτική ατζέντα. Στο παρελθόν είχαμε το Σόρος και σήμερα απότοκο της άποψης του Σόρος είναι το woke culture, το οποίο στα έθεσε, το οποίο έρχεται και τα γεγονότα το καθιστούν πάρα πολύ επίκαιρο, έρχεται σήμερα, με την παρουσία του Elon Musk, με όσα ανέφερες που για τη σύλληψη του ιδρυτή του Telegram, ο οποίος Musk αυτή τη στιγμή είναι φορέας μιας αντίθετης άποψης σε σχέση με το woke culture. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι έχουμε και όχι μόνο παρέμβαση διεθνή πράγματα από γεωπολιτικές οντότητες, αλλά έχουμε και ιδεολογικό πόλεμο μεταξύ γεωεπιχειρηματιών. Ο Σόρος, στον οποίο προαναφερθήκες, είναι ο πρώτος ο οποίος έκανε σαφείς τις προθέσεις του ότι με όχημα την περιουσία του και το προσωπικό του οικονομικό μέγεθος να επιχειρήσει να επιβάλλει απροκάλυπτα μια συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση σε χώρες, κυρίως στη Δύση, που σχετίζονταν με το μεταναστευτικό, αυτό που πολύ σωστά είπες, απότοκο αυτής της παρέμβασης και αυτής της προσπάθειας επιβολής, η woke culture, η λεγόμενη. Τώρα έχουμε και τις αντίθετες φωνές. Ο Μάσκ, ας πούμε, βγαίνει τελείως αντίθετο σε αυτό. Σχεδόν καθημερινά, όχι σχεδόν καθημερινά, κάνει αναρτήσεις στο X για αυτό το θέμα. Στηρίζει τον Τραμπ,
σε αυτό το πλαίσιο, λέει ότι αυτό είναι αυτός ο βασικός λόγος που στηρίζει τον Τραμπ να καταληθεί αυτή η άλλη αντίθετη άποψη της woke κουλτούρας, η οποία κατά τη γνώμη του αποδομεί τον δυτικό πολιτισμό. Και έχουμε και άλλα μέσα, εξίσου μεγάλες πλατφόρμες, Facebook, Microsoft κλπ, οι οποίες είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο, στην άλλη πλευρά. Πολύ σωστά. Και ο ίδιος ο Μάσκ είπε με το να επενδύσει 40 δισεκατομμύρια για να αγοράσει το Twitter, ένα βήμα πέρα και έξω από κάθε λογική. Το Twitter όταν το αγόρασε δεν άξιζε 40 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν και εκείνος με έναν τρόπο έβαλε τα λεφτά του και πήρε ένα μεγάλο ρίσκο προκειμένου αυτή τη στιγμή να έχει ίσως το πιο αξιόπιστο μέσο, κοινωνικό δίκτυο, προκειμένου να ενημερώνεται ο κόσμος. Και γνωρίζω προσωπικά πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν με αυτά τα οποία λέει ο Μάσκ, αλλά καθημερινά ενημερώνονται από την πλατφόρμα, την οποία πράγματι μια πλατφόρμα να ακούγονται οι διάφορες προτάσεις και απόψεις. Είναι η πλατφόρμα και ο ιδρυτής της που συνέλαβαν και αφέθηκε με εγγύηση οι Γάλλοι, της πλατφόρμας Telegram. Είναι μια πλατφόρμα όπου ο φιλορωσικός και ο ρωσικός κόσμος περνούσε τα μηνύματά του στην παγκόσμια κοινότητα. Και είναι φυσικά, όπως ανέφερε, πλατφόρμες της Meta, οι οποίες αυτές πλατφόρμες στηρίζουν την woke culture και το Δημοκρατικό Κόμμα. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε μία σύγκρουση, η σύγκρουση των πολιτισμών του Χάντιγκτον τελικά έρχεται και εμφανίζεται όχι μεταξύ κρατών, αλλά έχει μεγάλο αποτύπωμα στην παρέμβαση που έχουν στα παγκόσμια πράγματα οι επιχειρηματίες. Και έχει μέλλον αυτή η ιστορία. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι δεν έγραψα απλά ένα βιβλίο και δεν προωθώ μία τρίτη διάσταση μετά τη γεωπολιτική και τη γεωοικονομία με το να μιλάω για επιχειρηματικότητα. Διότι εφόσον βλέπουμε ότι ο παρεμβατικός των επιχειρηματιών στα παγκόσμια πράγματα ολοένα πολύ μεγαλύτερο στο μέλλον, ίζει να πιάσουμε και να δούμε σε ποια κράτη υπάρχουν γεωπηχειρηματίες. Επιχειρηματίες, μεγάλοι επιχειρηματίες υπάρχουν σε πολλά κράτη. Ποιοι όμως από αυτούς τους επιχειρηματίες ενδεχομένως, οι εταιρείες τους ενδεχομένως είναι φορείς γεωπηχειρηματικότητας, κάτι το οποίο ενδεχομένως να δώσει μια πρόσθετη δύναμη στο μέλλον για αυτά τα κράτη. Και έρχομαι να κλείσω αυτή τη συζήτηση λέγοντας για το ωραίο παράδειγμα που έφερες με τον Μάσκ και τη στήριξη που δίνει αυτή τη στιγμή στον Τραμπ. Και ο Τραμπ ανακοίνωσε, μου φαίνεται σήμερα ή εχθές, ότι θα αξιοποιήσει σε περίπτωση που εκλεγεί τον Έλον Μάσκ προκειμένου να είναι ο συντονιστής και ο αξιολογητής της αποτελεσματικότητας μιας μελλοντικής κυβέρνησης του Τραμπ. Σου λέει ο Τραμπ ότι ποιον έχω αυτή τη στιγμή πιο κοντά στο στήσιμο μιας νέας οικονομίας, στο στήσιμο μιας νέας μορφής επικοινωνίας, στο στήσιμο μιας νέας οικονομίας η οποία έχει μια εξωστρέφεια πλέον έξω από τον πλανήτη μας. Γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή στο διάστημα. Αρκεί να σου πω ότι η εταιρεία του Musk, η SpaceX, καθημερινά πλέον κάνει εκτοξεύσεις. Και έγινε και πριν από 3 μήνες, να δώσω και μία είδηση εδώ, έγινε και πριν από 3 μήνες μία και κλεισμένων των θυρών στο Αμερικανικό Κογκρέσο συζήτηση μεταξύ ειδικών και γερουσιαστών, όπου οι ειδικοί είπαν στους γερουσιαστές ότι αλίμονο μην μας προλάβουν στο φεγγάρι οι Κινέζοι. Θα τεθούν πολύ σοβαρά ζητήματα για την κυριαρχία των Αμερικανών, οπότε κατευθείαν το Κογκρέσο ξεκλείδωσε και άλλα κονδύλια, τα οποία μετά και την αποτυχία της Boeing πήγαν σχεδόν όλα στο ταμείο της SpaceX, του Musk, και πλέον είναι καθημερινές οι εκτοξεύσεις που κάνει η SpaceX και χτίζουν αυτή τη πάνω στο φεγγάρι μό, για να μην σου πω για μια σειρά άλλα πράγματα, όπως και παράδειγμα ότι μια άλλη εταιρεία πολύ γνωστή που έχει ο Musk, που είναι η Tesla, δεν ενδιαφέρεται πια ο Μάσκ για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μάλιστα, τις πατέντες της Τέσλα τις δίνει ελεύθερα, ανοιχτά, σε άλλες ανταγωνίστριες βιομηχανίες. Και πλέον η Τέσλα ασχολείται με το να φτιάχνει
ανθρωποειδή, τα οποία ήδη η BMW ή η BMW πειραματικά σε ένα εργοστάσιο της έχει αποκλειστικά πλέον εργατικό δυναμικό κόπιες του Optimus που είναι το ανθρωποειδές που παράγει πλέον η Tesla. Αυτό θα δοκιμάσω εδώ, διότι θα είναι η μελλοντική άπικη σε μια βάση στη Σελήνη ή και οπουδήποτε αλλού. Έχουμε μπει σε ένα νέο κόσμο. Πλέον η επιστημονική φαντασία έχει βάλει στην πραγματικότητα, αλλά δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα. Είναι μια επιστημονική πραγματικότητα. Τώρα, ολοκληρώνοντας, θα πω ότι όλα αυτά αναφέρονται στο βιβλίο σου, που είναι εξαιρετικό, δηλαδή είναι όντως ένα παράθυρο σε αυτά που ήδη γίνονται. Να πούμε ότι αυτές οι πλατφόρμες, αυτά τα οποία περιγράφεις, οι πλατφόρμες και οι εταιρείες έχουν μεγέθη μεγαλύτερα από πολλών κρατών. Έτσι, μεγαλύτερα από πολλών κρατών, από άποψη οικονομικά μεγέθη. Κατά κάποιο τρόπο έχουν και πολίτες, ψηφιακούς πολίτες. Ας πούμε, οι εγγεγραμμένοι στη μία στην άλλη πλατφόρμα είναι κατά κάποιο τρόπο πολίτες μιας ψηφιακής επικράτειας, ας το πούμε έτσι. Άρα έχουν τα μεγέθη, τα οικονομικά, έχουν την πολιτική παρέμβαση, πολιτεύονται ήδη, παρεμβαίνουν, καθορίζουν προφανώς εκλογές και, εν πάση περιπτώσει, τάσεις και έχουν και πολίτες οι οποίοι έχουν ψηφιακή ταυτότητα. Άρα μιλάμε τώρα για ρόλο κανονικό κρατών, προσώπων και λοιπά. Έχουμε μια νέα διάσταση στην πολιτική. Πριν από 10 περίπου χρόνια, το 2013 συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο το οποίο είχαν γράψει τότε στελέχη και ένας από τους ιδρυτές της Google. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, ευθέως θέτουν το θέμα και λένε ότι πλέον δεν ενδιαφερόμαστε να επηρεάσουμε τις κυβερνήσεις οι οποίες θα επηρεάσουν τον κόσμο. Με τις πλατφόρμες που έχουμε, πλέον απευθυνόμαστε κατευθείαν στην παγκόσμια κοινωνία. Άρα, ουσιαστικά κάνουμε πελάτη μας και εξαρτώμενο την όποια πολιτική εξουσία η οποία πλέον θα μας χρειάζεται για να επικοινωνήσει τα μηνύματά της προς τα έξω και προς την παγκόσμια κοινότητα ή την εθνική κοινότητα του κάθε κράτους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δημιουργούν και μία κατάσταση στην οποία ουσιαστικά εξαφανίζουν και τα εθνικά σύνορα. Μην ξεχνάμε το ρόλο που έπαιξαν διάφορες εφαρμογές κατά τις περιόδους της μεγάλης κρίσης που είχαμε με τις μεταναστευτικές ροές. Ο ίδιος ο ΟΗΕ χρησιμοποιούσε apps τα οποία ακουμπούσαν φυσικά πάνω σε μεγάλες πλατφόρμες και έδινε εντολές ποιος ο ΙΕ, ας πούμε, στους μετανάστες που ήταν παράνομοι, παράτυποι αν θέλεις, πώς θα μπουν και πώς θα επιβιώσουν μέσα σε ένα ξένο κράτος όπου έκαναν ουσιαστικά παράνομη διέλευση των θαλάσσιων ή των χερσαίων συνόρων. Και όλα αυτά γίνονταν μέσα από apps. Αυτά τα apps κάποιοι τα υποστήριζαν. Και αυτοί που τα υποστήριζαν ήταν εταιρείες που είχαν την κυριότητα αυτών των πλατφορμών. Άρα, οι διεθνείς οργανισμοί, διεθνής κοινότητα, κυβερνήσεις, όλα αρχίζουν και γίνονται πίσω. Αυτοί θα κόβουν και θα ράβουν, ενώ οι επιχειρηματίες, θα κόβουν και θα ράβουν το πλαίσιο και από εκεί και πέρα θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να προσαρμόζονται σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, όλα αυτά στο εξαιρετικό βιβλίο του Βασίλη Κοψαχίλη, «Γεωεπιχειρηματίες», από τον Ιάσονα στον Μάσκ, εκδόσεις. Εκδόσεις Παπαδόπουλος, και την επιμέλεια της σειράς προκλήσεις του μέλλοντος την είχε ο καθηγητής ο Κωνσταντίνος Φίλης. Θα ήθελα εδώ να πω για τους φίλους που μας παρακολουθούν ότι στις 10 Οκτωβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα γίνει παρουσίαση, η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιανού, του βιβλιοπωλείου Ιαννού, και φυσικά είναι όλοι προσκεκλημένοι. Θα είμαστε εκεί. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συζήτηση και για το βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ Βασίλης Κοψαχίλης, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή.